που το παρακολούθησαν. Είδαμε πολύ όμορφες φάσεις, είδαμε πανέξυπνα χτυπήματα, είδαμε καλές άμυνες, είδαμε δυνατές επιθέσεις, είδαμε εναλλαγές στο σκορ, είχαμε στο τέλος εκεί που χρειάστηκε suspense. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ήταν μια διαφήμιση του beach volley. Μοναδικές συγκινήσεις, πλούσιο θέαμα και συναρπαστικούς αγώνες προσέφερε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volleyball Bodytalk Open που πραγματοποιήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καλαμάτα Beach Volley στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Ήταν ένα μάτς το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Αυτό σημαίνει πολλά. Αυτό σημαίνει ότι οι αθλήτριες είχαν πάθος, είχαν διάθεση να παίξουμε. Και το βασικότερο από όλο αυτό που λέω και στα παιδιά μου εγώ είναι να σας αρέσει αυτό που κάνετε. Να μπαίνετε στο γήπεδο και να περνάτε καλά, να περνάτε ωραία. Αυτό είναι το βασικό. Και νομίζω ότι και οι τέσσερις αθλήτριες περάσανε πάρα πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι που είδαμε. Μια σπουδαία διοργάνωση με έντονα στοιχεία εξωστρέφειας με την περιοχή να διαφημίζεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τον αθλητισμό. Η τηλεόραση Best παρούσα στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, κατέγραψε και παρουσίασε σε ζωντανή μετάδοση τους τελικούς ανδρών και γυναικών. Να καλωσορίσουμε και τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασιλόπουλο, ο οποίος μας έχει τιμήσει με την παρουσία του και θα παρακολουθήσει το τελικό των ανδρών. Είναι το γήπεδο στην παραλία της Καλαμάτας, όπου θα δούμε τον μεγάλο τελικό των ανδρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Bodytalk Open. Να πούμε στα γρήγορα τις δύο ομάδες. Με τις μπλε μπλούζες αγωνίζονται οι δύο καλαματιανοί, τα δύο αδέρφια Χανδρινού, ο Σπύρος και ο Άρης. Και με τις κόκκινες μπλούζες αγωνίζονται ο Ρέσος Παπούλιας και ο Άγγελος και Κεμπάνος. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας στο σχολιασμό τον Γιώργο τον Κουλιέρη. Καλησπέρα Γιώργο μου. Είναι ένας αθλητής που έχει τη δική του ιστορία στο χώρο του βόλεϊ σάλας αλλά και στο beach volley με συμμετοχές σε εθνικές ομάδες, με πρωταθλήματα, πανελλήνια, με πάρα πολλές διακρίσεις. Χρειάζεται πάρα πολλές φορές να προσαρμοστείς από την αρχική σου τακτική στο σέρβις, στα παιχνίδια μέσα, γιατί έχεις ένα πλάνο αρχικό, αλλά αν αυτό δεν πάει καλά θα πρέπει να κάτι να αλλάξεις. Και μια γρήγορη αλλαγή να κάνεις τον άλλο σέρβις. Σαφώς. Ο Ρέσης έκανε το σέρβις, μια επίθεση από το Σπύρο στην ευθεία βγήκε η άμυνα. Και μια επίθεση πολύ καλή άμυνα διαγώνια από τον Άρη με, το με το ένα χέρι, το κινούν οι απονομές. Έχετε στους δέκτες σας τις αθλήτριες και τον κύριο Παναγιώτη Βασιλόπουλο και την κύρια Ράνια Παπά, την εκπρόσωπο της Bodytalk, οι οποίοι θα κάνουν τις απονομές. Και αργυρό μετάλλιο για τις γυναίκες. Η βράβευση στην δεύτερη ομάδα, στην Άννα τη Φωτεινού και στην Μαρία την Παπαδάκη. Σοφία, ένα χειροκρότημα. Οι πρώτες νικήτριες είναι η Μαραθοκαμπίτη Σοφία. Οι δεύτερες νικήτριες παρακολουθούν η Μαραθοκαμπίτη Σοφία και η Μαραθοκαμπίτη Ναυσικά. Έφτασαν πολύ κοντά στη νίκη, δεν τα κατάφεραν. Έχασαν με 2-1 σετ. Με την παράταση. Και στην πρώτη θέση Παπαδάκη Μαρία Άννα Φωτεινού. Η πρώτη θέση λοιπόν είναι για τις έμπειρες αθλήτριες, την Άννα τη Φωτεινού και την Μαρία την Παπαδάκη, αθλήτριες με πάρα πολλά χρόνια στο beach volley. Ο κύριος Βασιλόπουλος κάνει την απονομή, ο νέος δήμαρχος Καλαμάτας. Όμορφες στιγμές ζήσαμε στα γήπεδα του Καλαμάτα Beach Volley αυτές τις μέρες της διεξαγωγής του τουρνουά. Από την Αθήνα λοιπόν, στη δεύτερη θέση ο Ρέσης Παπούλιας και ο Άγγελος Πεντικαμπάνος. Την απονομή θα την κάνει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Νίκας.
δίνει τα μετάλλια στους αθλητές που ήταν δεύτεροι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Body Talk Open που έγινε στο Καλαμάτα Beach Volley στην όμορφη παραλία της Καλαμάτας. Και στην πρώτη θέση. Και είναι η ώρα για να πάρουν τα μετάλλια τους. Να γίνει απονομή στα δύο παιδιά από την Καλαμάτα, στα δύο αδέρφια, τον Σπύρο τον Χαντρινό, τον 18χρονο, και τον Άρη τον Χαντρινό, τον 17χρονο. Άξιοι νικητές με 2-0 σετ. Βέβαια τα σετ ήταν κοντά, 21-19 και τα δύο.